Γενικός Καρλοβάσου είναι μαζί με το Πολυκράτη δύο σύλλογοι που μένουν στο βόλεϊ, ο ένας, ο άλλος στο μπάσκετ, εκπροσωπούν τη ΣΑΜΟ διασυλλογικά σε εθνικό επίπεδο. Καταρχάς και μόνο γι' αυτό έχει τις ευχές όλων των ΣΑΜΙΟΤΟΝ. Τώρα, ποιος είναι ο στόχος του Ιωνικού στο πρώτο παιχνίδι? Ο στόχος του Ιωνικού είναι καθαρά και μόνο η παραμονή στην κατηγορία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ναι, για μας, επειδή και μόνο στηριζόμαστε μόνο σε τόπιο υλικό, σε παιδιά που ζουν στη ΣΑΜΟ. Είναι όλοι τόποι, κάποιοι μπορεί να είναι φοιτητές, αλλά ζουν εδώ στο νησί, πονάνε τον τόπο αυτές τις τουλάχιστον. Ναι, ναι. Και ξέρουμε ότι είμαστε μέσα στις 4 τελευταίες ομάδες και παλεύουμε για 2 θέσεις. Πολύ ωραία. Είστε ικανοποιημένος, κύριε Μάρκο, από την προετοιμασία που έχει κάνει η ομάδα αυτή την περίοδο για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του πρωταθλήματος? Από την προετοιμασία, όχι μόνο είμαι ικανοποιημένος, πάρα πολύ ικανοποιημένος, διότι έχω 15 παιδιά στο γήπεδο, είναι ερασιτέχνες, χρήματα δεν παίρνει κανένας, εκτός από κάποια οδηγουρικά που παίρνουν κάποια παιδιά, και ελάχιστη κάποιοι άλλοι, και τα παιδιά δείχνουν φοβερό επαγγελματισμό. Έχουν φοβερή πειθαρχία που για ερασιτεχνικό σωματείο, τουλάχιστον άμα το λέω δεν θα το πίστευα. Και βέβαια αυτό είστε σε θέση να το πείτε από την άποψη ότι έχετε διατελέσει επαγγελματίας παίκτες του βόλεϊ σε πολλές ομάδες που αυτή τη στιγμή παίζουν και στην Α1 του βόλεϊ. Έτσι δεν είναι? Δεν άκουσα την ερώτηση, συγγνώμη. Λέω. Και βέβαια λέω είστε σε θέση να το πείτε αυτό το πράγμα και από τη στιγμή που έχετε διατελέσει προπονητής σε έχετε διατελέσει, συγγνώμη, παίκτες σε ομάδες που αυτή τη στιγμή είναι και στην Α1 του βόλεϊ και μπορείτε να κάνετε τις συγκρίσεις. Βέβαια, έχω διατελέσει και στο Φίνικα Σύρου και στο Παπαγραϊκό, από τοπικό επίπεδο φτάσαμε μέχρι Α1. Από το, ναι, ναι. Διεξαμενή μεταμόρφωση, η οποία είναι και αντίπαλός μας φέτος. Ομάδες που είχαν παίκτες επαγγελματίες, τέτοια πληρότητα στην προπόνηση, δεν την είχαν ποτέ. Αυτό που έχουμε εμείς. Τώρα με άλλα τα παιδιά και άλλες δυνατότητες των παιδιών εδώ, με άλλες κάποια επαγγελματία. Αλλά το θέμα είναι ότι ένα παιδί που να λάβει κάτι, εκτός από, από τη χαρά που το δίνει το άτυπα, να είναι τόσο καλό και να αντέχει σε τόση πολύ πίεση προπόνησης. Ναι. Το επίπεδο γενικά του βόλεϊ στη ΣΑΜΟ πώς το κρίνετε? Το επίπεδο του βόλεϊ στη ΣΑΜΟ έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, διότι μόνο και μόνο που δεν έχει πρωτάθλημα, λέει πολλά. Καταλαβαίνετε, δεν έχει τι άλλο να πεις. Άμα δεν υπάρχει πρωτάθλημα, τι επίπεδο να υπάρχει? Απλά έχουμε μείνει κάποιοι ρομαντικοί στον χώρο, με κάποια άλλα παιδιά, κάποιοι άλλοι που τους αρέσει, τους βοηθούμε και ελπίζουμε να γίνει η μετάδοση της ασθένειας. Πολύ ωραία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, υπάρχει περίπτωση η συμμετοχή του Ιωνικού στην Α2 βόλεϊ να γίνει η απαρχή για να έχει περισσότερος κόσμος κοντά στο βόλεϊ? Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Το πιστεύω απλά μέχρι στιγμής, επειδή ακόμα και το Συμβούλιο είναι φοβισμένο, δεν ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει μπροστά, μάλλον ξέρει. Ξέρει ότι έχει ένα φοβερό θέμα οικονομικό, τουλάχιστον από τα ταξίδια. Βέβαια, γιατί επίσης να συμπληρώσουμε, δεν ισχύει μόνο στο βόλεϊ και στα περισσότερα αθλήματα, ειδικά στη ΣΑΜΟ. Όπως είναι ερασιτέχνες οι παίκτες, είναι ερασιτέχνες και οι παράγοντες. Και ο άλλος φοβάται να ανοιχτεί. Αυτό είναι ανθρώπινο, πιστεύω. Βεβαίως, μόνο τα ταξίδια. Αν ήμασταν ομάδα Αθήνας και είχαμε μόνο τα χρήματα των ταξιδιών που υπολογίζονται γύρω στις 25.000 ευρώ, θα κάναμε πρωταθλητισμό. Μάλλον μετά την Παναστρική. Θα κάναμε πρωταθλητισμό από τη δεύτερη θέση και κάτω. Ναι, κατάλαβα. Έχει δώσει αυτή τη στιγμή γύρω στις 270.000 ευρώ, από όσο ξέρω. Πολύ ωραία. Έχει 5 παίκτες που παίζουν στην Α1. Ναι. Μια άλλη ερώτηση. Επειδή και εγώ είμαι στο Καρλόβαση, αλλά πιστεύω υπάρχει ελλειπή ενημέρωση στον κόσμο και νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ότι ο Ιωνικός συμμετέχει στην Α2. Είναι σωστή αυτή η εκτίμηση ή λαθασμένη? Δηλαδή η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια του Ιωνικού, γνωρίζει? Κοιτάξτε, η ερμηνεία όχι μόνο είναι σωστή, υπάρχει ελλειπή ενημέρωση. Δεν υπάρχει καθόλου ενημέρωση. Τουλάχιστον τα 2-3 του Καρλοβάσου, που εδώ ζούμε, δεν ξέρουν ότι υπάρχει ομάδα στην Α2. Φοβάται το Συμβούλιο, θέλουμε να έρθει κόσμος κοντά μας, θέλουμε να έρθουν άνθρωποι που έτσι συμπαθούν το άθλημα, δεν είναι να τον αντρέχουν, να τους συμπαθούν. Αυτή τη στιγμή πανεύουν 2-3 άτομα,
το Συμβουλίο, δεν θέλω να ονομάσω γιατί μπορεί να δείξω κάποιος άλλος. Παλεύουν 2-3 άτομα. Πέρυσι είχαμε μόνο τον Παύλο και τον Μιχάλη τον Αναγνώστο. Φέτος είναι κανένα δυο παραπάνω, αλλά δεν φτάνουν. Θέλουμε ανθρώπους να έρθουν να μας βοηθήσουν, να έρθουν κοντά στην ομάδα. Και δεν είναι απαραίτητο να έρθουν άνθρωποι μόνο για χρήματα. Μπορούν να βοηθήσουν με χίλιους τρόπους. Ναι, ναι, και μόνο πιστεύω μόνο να παρευρίσκονται στους αγώνες του Ιωνικού στο γήπεδο είναι μεγάλη. Εκτός τους αγώνες μπορούν να παρευρίσκονται ακόμα και στις προπονήσεις να στέκονται ψυχολογικά σε αυτά τα παιδιά και μπορούν να βοηθήσουν το σύλλογο με πάρα πολλούς τρόπους. Και όχι να βάζουν στο χέρι στην τσέπη. Βέβαια. Του ανθρώπους λίγο να τρέχουν για τη βρώμικη δουλειά που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Δράτω με τις ευκαιρίες να ρωτήσω και ένα ερώτημα το οποίο επειδή έχει ακουστεί ανεπίσημα βέβαια. Για την έδρα του Ιωνικού θα είναι στο Καρλόβαση, έτσι. Η έδρα του Ιωνικού θα είναι και μόνο στο Καρλόβαση. Πολύ ωραία. Είχαμε πει κάποια στιγμή ότι αν είχαμε τόση βοήθεια από το Δήμο, θα μπορούσαμε να κάνουμε και δύο παιχνίδια στο Βαφή και άλλα δύο στην Αγόρια, αλλά όχι μόνο του ενδιαφέρει, δεν δώσαν σημασία καν. Ο Δήμος δηλαδή, και κατ' επέκταση το όργανο που νομίζω είναι ο Δοπονάς, έτσι, για τα θέματα αθλητισμού, δεν ασχοληθήκαν καθόλου με την προσπάθεια του Ιωνικού, έτσι. Μέχρι στιγμής. Έχουν βγάλει κάποια λίγα χρήματα, άμα λέμε λίγα, είναι ελάχιστα με τη βοήθεια που θα έπρεπε να δώσουμε για την κατηγορία. Άμα σε μια ομάδα που το σφαίρο η Καρία δίνει 20.000 ή 15. 30, 30 σε όλους τους αθλητικούς συλλόγους έδωσε συνολικά 30.000 ευρώ. 30.000 λοιπόν, και μιλάμε ότι δώσανε στον Ιωνικό στο Βόλεϊ 4.000 και αυτά τα δώσανε με το στόμα. Α. Ακόμα δεν τα έχει πάρει ο σύλλογος και ο σύλλογος έχει άμεσης ανάγκης. Πρέπει τώρα να τα δώσουμε. Δεν τα χρειάζεται το Δεκέμβρη γιατί μπορεί να έρθει στα όρια διάλυσης το Δεκέμβρη. Τώρα χρειαζόμαστε τα χρήματα. Τώρα θέλουμε τη βοήθεια και του Δήμου και του κόσμου. Πιο μετά δεν τη χρειαζόμαστε. Θα είναι αργά πλέον. Πολύ ωραία. Νομίζω τα είπατε όλα. Να ξαναπώ τις ευχές όλων των Σαμίων για καλή επιτυχία και μια αξιοπρεπή εμφάνιση του Ιωνικού απέναντι στο φαβορί της κατηγορίας που είναι η Παναθαϊκή. Και...